ΑΕΚ επιμένει. Τον Σκόκο στη διαγώνιο το έχει το σουτ αυτό, το κάνει. Out. Κάνει και κίνηση για να πάρει την πάσα ο Σκόκο δεξιά και ο Τσεμπούρα αριστερά. Πολύ μεγάλο χώρο για την Αγγέλη Νικοπολίδη. Ο Αλγερινό την κρατάει στα όρια τη περιοχή. Ο Αντώνη Νικοπολίδη πολύ έμπειρο εκεί. Κάνει αυτό που πρέπει ω κεντρικό αμυντικό. Ο Τσεμπούρ συνεχίζει με τη μεγάλη και εντυπωσιακή μάχη να βγάζει νικητή τον Αντώνη Νικοπολίδη, ο οποίο αποθεώνεται από το γήπεδο δικαίω. Εδώ παίζει τον ρόλο πια όχι του τερματοφύλακα, αλλά του κέντρου. Το πάω λοιπόν με τον Γκαλέτη και του δύο παίκτε τη ΑΕΚ. Στο τείχος, ενώ είμαστε στα 26 λεπτά του μάτσο, ο Γκαλέτη εκτελεί απέναντι, περνάει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για τον goal είναι αυτή, μπάλα είναι στα δίχτυα, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ, αλλά ο βοηθός έχει σηκώσει για offside και λέει ότι τον goal του Αβραάμ Παπαδόπουλου δεν μετράει, για να δούμε. Replay εδώ με την εκτέλεση από τον Γκαλέτη. Περνάει από όλου η μπάλα. Εδώ φτάνει στον Αβραάμ Παπαδόπουλο την ώρα που γίνεται το σουτ. Πιο μπροστά υπάρχει παίκτη του Ολυμπιακού που θέλει να ακουμπήσει την μπάλα. Δεν την ακουμπάει πάντως. Δεν την ακουμπάει, αλλά εμπλέκεται ξανά. Αλλά έχει συμμετοχή μπροστά στον τερματοφύλακα στη φάση. Αυτό εκτιμάει ο βοηθό και σηκώνει σημαία. Και τώρα τα λένε με τον βοηθό εκεί. Γιατί κατά τα άλλα, όταν φτάνει η μπάλα στον παίκτη του Ολυμπιακού σκοράρει, εκείνο καλύπτεται καθαρά, πεντακάθαρα. Ωστόσο, την ώρα που κάνει το σουτ, εδώ Αβραάμ Παπαδόπουλος κάνει το σουτ, καλυπτόμενο. Πάει να λάβει μέρο στη φάση ο επιθετικό του Ολυμπιακού και γι' αυτό σηκώνει τη σημαία βοηθό. Αυτή είναι η φάση από αυτή την κάμερα στο 26. Ενώ οι παίκτε του Ολυμπιακού διαμαρτύρονται στον πρώτο βοηθό, τον κύριο Σαραϊδάρη. Και εδώ ο τέταρτο. Ο Τριτσόνης τα λέει με τον Σαραϊδάρη. Δεν ακουμπάει μεν Πέτρο Καραβίτη. Όχι, αλλά συμμετέχει στη συμμετέχει φάση. Στη φάση. Αυτό ίσως μέτρησε. Αυτό εκτιμάει ο βοηθός, φανταζόμαστε, και σηκώνει τη σημαία. Πιστεύω ότι και το βράδυ. Τελικά μετά τη συζήτηση έδωσε γκολ. Ο διαιτητής πάει στη σέντρα. Το σούτ από μακριά ο Νικοπολίδης είναι στη θέση του και δεν ευνηδιάζεται από την προσπάθεια του Μαντούκα. Μαντούκα κάνει τη σέντρα απέναντι για τον Μπλάνκο που χάνει την κεφαλιά, κόβεται καθαρά. Αραούχο, το σούτ στην κίνηση, γκολ, μπάλα στα δίχτυα, φοβερό γκολ από τον αμυντικό τον Σκόκο στην κίνηση της ΑΕΚ, ο οποίος βρέθηκε στην διαγώνιο, πυροβόλησε τον Αντώνη Νικοπολίδη από μεγάλη απόσταση και ο Αρχεντίνος στέλνει την μπάλα στην δεξιά του γωνία και κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-1 στο 33. Δείτε ξανά πως βρέθηκε ο Σκόκο απέναντι στα δεξιά που έχει αλλάξει με τον Μαντούκα πλευρά και πιάνει το σούτ στον αέρα στην κίνηση, μπάλα περνάει, είναι στην γωνία, είναι σχεδόν αδύνατο εκεί για τον κολλή να κάνει κάτι. Πάρα πολύ καλό σούτ. Νομίζω είναι το τέλειο σούτ για να μπει μπάλα γκολ. Πάρα πολύ καλό σούτ. Ο Ραούλ απουσίαζε από εκεί. Έπρεπε να ήταν πολύ πιο κοντά στον αντίπαλό του. Ναι, γιατί είναι μόνος του ο Σκόκο, κάνει το σούτ. Και ξέρει ότι έχει καλό πόδι. Δεν έπρεπε να τον αφήσει να κάνει αυτό το σούτ. Η ΑΕΚ σοφαρίζει. 1-1. Το φάουλ για την ΑΕΚ με τον Νάτσο Σκόκο. Να εκτελεί απευθείας ο Νικοπολίδης, είναι εκτός εστίαση, μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-1 παίρνει προβάδισμα η ΑΕΚ στο 40, καθώς ο Σκόκο είναι το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που βρίσκεται και επιχείρησε απευθείας. Τη φάση αυτή. Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ, δεύτερο και για τον Σκόκο, ο οποίος κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2 και είναι, για να δούμε, έχει πολύ δρόμο ακόμη το μάτς, από τις λίγες φορές που όταν ο Ολυμπιακός προηγηθεί γυρίζει το μάτς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη για να δούμε τι μέλη γενές να τους κάνει ό,τι μπορεί. Ο Σκόκο που βγάζει για τον Μπλάνκο που πηγαίνει στην πλάτη. Ο Μπλάνκο που επιμένει, κάνει και το σουτ. Out, μπαλά. Τώρα έχει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό εδώ, αν δώσει την μπάλα στην δεύτερη επιλογή που έχει δεξιά και ανεβαίνει ο Ραούχο που έχει πάρα πολύ χώρο για να κάνει το σούτ, το επιχειρεί ο Νικοπολίδης. Κόρνερ, σταματάει την ΑΕΚ και δεν της επιτρέχει να κάνει κάτι περισσότερο. Στο 54.
Ξανά η φάση. Μαντούκα στο κόρνερ για την ΑΕΚ. Πάει μπαλά από όλους. Στο σημείο του πέναλτι κοντά. Κάνουν το κοντρόλ. Συνεχίζουν να ενόχλητοι οι παίκτες της ΑΕΚ. Νομίζω, Πέτρο Καραβίτη, ότι η εικόνα αυτή με τους παίκτες μέσα στην περιοχή από τη στιγμή μπάλα να προσπαθούν τον σύνορα χωρίς να τους εμποδίζει. Κάποιος λέει πολλά. Είναι πολύ άσχημη εικόνα του Ολυμπιακού σήμερα. Πάρα πολύ άσχημη. Κοιτάξτε και το καφέ. Πόση ώρα κυκλοφορεί στην περιοχή μόνος. Και κάτι πρέπει να κάνει γρήγορα ο Ζήκο, γιατί δεν βλέπω να. Πάλι του Ολυμπιακού παραμένουν τρία που έλεγα πριν. Δεν έχουν περάσει το ψήφιο. Φάουλ εκτελεί και πάλι περνάει από τον κόσμο. Μεγάλη αυτή η ιδέα. Σχέδιο με τον Αρμπατζή να μείνει στα δεκάρια και παλιά του Παπαδοπουλάου του παλά. Γκαλέτη. Θα γεμίσει. Πάλι ο Αρμπατζής δεν βγαίνει τελικά, η κεφαλιά περνάει out. Δεν αποφασίζει για την ώρα να σουτάρει, όχι. Και την βγάζει απέναντι στο λαγό. Ευκαιρία για την το γύρισμα στον Ζεμπούρ. Έχει την ευκαιρία στο πέναλτι αν φύγει να κάνει και σουτ, αλλά κλείνεται για την ώρα. Προσπαθεί να περάσει μόνος του όλο τον κόσμο. Γίνεται το σουτ ο Νικοπολίδης. Στην προσπάθεια του καφέ τον σταματάει. Η παλιά καλή για τον λαγό που βγαίνει στην πλάτη. Και βγαίνει μόνος με τον Νικοπολίδη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μία ακόμη ο Νικοπολίδης. Καταπληκτική απόκρουση. Κόντρα. Ο Ταχτσίδης καταλαβαίνει ότι μπορεί να φύγει, έχει όλο το γήπεδο ανοιχτό. Και έχει και τον Τζεμπούρ αριστερά. Ο Μαντούκα είναι πολύ πιο πίσω. Ο Ταχτσίδης συνεχίζει, επιλέγει αυτό, κάνει λάθος. Ο Μαντούκα έρχεται από πίσω, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Η σέντρα του Γκαλέτη. Η κεφαλιά στη γωνία, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη απόκρουση του Ραμπατζή που δεν επιτρέπει στον Ολυμπιακό να σκοράρει. Όσκαρ. Ο Ολυμπιακός τελευταία φάση, ο Ζαϊρή, στη θέση του Αραμπατζής. Και ο Καλόπουλος φυρίζει για τελευταία φορά στο Καραϊσκάκι. Thank you.